Χρόνια πολλά σε όλους. Σας καλωσορίζω στο χωριό μας. Παρακαλώ πολύ για την επιμνημόνευση δέηση. Πατέρα Χριστό. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και ους αιώνας των αιώνων. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων. Τα ψυχάς των δούλων σου σώτερ ανάπαυσον φυλάτων αυτάς. Εις τη μακαρία ζωή την παρασύ φιλάνθρωπε, εις την καταπαυσή σου Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται ανάπαυσον, και τα ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο καταβάσης άδειν, και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου σώτερ ανάπαυσον και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ημών η αγνή και άχραντος παρθένος η Θεόν αφράστος κοίσασα. Πες βέβαια υπέρ του σωθήνε τα ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου. Δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον, έτι δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίων απαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων δούλων του Θεού Χρήστου Αλεξάνδρου και Ιωάννου και υπέρ του συγχωρηθήν αυτό πάμπτη μέρημα εκουσιόντε και ακούσιον, όπως Κύριος ο Θεός τάξης ψυχάς αυτών εν θα ειδί και αναπαύονται τα ελέη του Θεού τη Βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών. Παριστώ θανάτω βασιλεί και θεό ημών ετισόμεθα του Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάει σαρκός. Θάντο καταπατήσας στο δε διάβολο καταργήσας και ζωήν το κόσμο δωρισάμενος. Αυτός Κύριε ανάπαυσας ψυχάς των γεκοιμαίων δούλων σου Χρήστου Αλεξάνδρου και Ιωάννου. Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως. Εν θα πέδρα οδύν λείπει και στεναγμός. Πάνα μάρτημα το παραυτό παρθένε λόγο. Η έργο η διανύα ως αγαθός και φιλάνθρωπος θα συγχώρησον. Ότι και εσύ είναι άνθρωπος όζεις ετυχομαρτήσει. Σιγάρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Του Κυρίου δε ηθόμεν ότι εσύ ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των κεκοιημένων δούλων σου Χρήστου Αλεξάνδρου Ιωάννου. Χριστέ ο Θεός ημών και στη δόξα να πέμπομαι. Στον Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιός πνεύματι. Νυν και αεί και ως αιώνας των αιώνων. Αιωνία σας η μνήμη αξιωμακάριστη και εμείς αδελφοί ημών. Αιωνία σας η μνήμη αξιωμακάριστη και εμείς αδελφοί ημών. Αιωνία σας η μνήμη αξιωμακάριστη και εμείς αδελφοί ημών. Διευκών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Ελέησον και σώσον ημάς. Ευχαριστούμε Πατέρα Χριστό. Θα παρακαλούσω τον κύριο Πανταζόπουλο Δημήτριο, λαογράφο και ερευνητή της περιοχής μας, να μας πει δύο λόγια για το ιστορικό της ημέρας. Χρόνια πολλά. Επισημότατε, κύριε Αντιδήμαρχε, κυρία Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Αντιδήμαρχε, κυρία Πρόεδρος της ΚΕΔΑ, κύριε Πρόσωπο. 5 Οκτωβρίου του 1912, όταν με τη σύμφωνη γνώμη του τότε Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου, ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος κηρύσσει τον πόλεμο στην τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στο διάγγελμά του προς τον ελληνικό λαό δείχνει την ιερότητα της στιγμής. Προς το λαό μου γράφει. Ιερέ υποχρεώσεις προς τη φυκτά την πατρίδα, προς τους υποδούλους αδερφούς μας και προς την ανθρωπότητα επιβάλλουν στο κράτος μετά την αποτυχία των ειρηνικών προσπαθειών του, προς επίτευξη και εξασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των υποτοντορτικών ζυγών χριστιανών, όπως δια των όποιων θέσει τέρμα στην δυστυχία την οποία ούτε υφίστανται από τόσων αιώνων. Έτσι ξεκίνησε ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος και ο νικηφόρος ελληνικός στρατός μέσα σε λίγες ημέρες βρέθηκε και στα χωριά μας στο Ρουμλούκι. Ήρθε το ελληνικό, όπως λέγανε οι παππούδες μας. Τα χωριά που ήταν πάνω ή κοντά στο δημόσιο δρόμο, στον Τζαντέ, εγκαταλείφθηκαν από τους κατοίκους τους που κρύφτηκαν στον γειτονικό βάλκο και τα δάση της περιοχής υπό τον φόβο των αντιπίνων και των σφαγών από τους άτακτα οπισθοχωρούντες Τούρκους στρατιώτες, ενώ στα υπόλοιπα συγκεντρώθηκαν στις εκκλησίες στα γυναικόπαιδα και οι άνδρες με τα όπλα που βγάλαν από τις κυψώνες, που τα είχαν κρυμμένα από την εποχή του Μακεδονικού Αγώνα, φύλαγαν εξωτερικά τα χωριά. Τα χωριά του Ρουμπλουκιώτη του Κάμπου απελευθερωνόταν το ένα μετά το άλλο. Από τμήματα της Τρίτης Μεραρχίας, αλλά κυρίως από τη Λευδόμη.
Προηγούνταν όμως τα ανεξάρτητα σώματα των προσκόπων των εθελοντών συνελλήνων που στην περιοχή μας απαρτίζονταν από παλέμαχους Μακεδονομάχους με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Μαζαράκη, τον καπετάν Ακρίτα του Μακεδονικού Αγώνα και τον Βασίλειο Σταυρόπουλο, τον καπετάν Κόρακα. Όλοι τους δε τρέχονταν από πόρους της περιοχής, καθώς οι μουχτάριδες, οι πρόεδροι δηλαδή των χωριών, έδωσαν εντολή στα χωριά τους να ζυμώνουν διάκοπα ψωμί οι γυναίκες για το στρατό. Μετά και την κατάληψη του σιδηροδρομικού σταθμού του Πλατέως, εδώ που βρισκόμαστε σήμερα δηλαδή, ο τρίτος ευζωνικός λόγος και 50 πρόσκοποι του Μαζαράκη ανέλαβαν δράση στην πιο κρίσιμη για την έκβαση πολεμικών επιχειρήσεων στο Ρουμπλούκι αποστολή. Την κατάληψη των δύο γεφυρών στο Καρασμάκι, πλησίου του Πλατέως, την ξύλινη του αμαξιστού δρόμου, γνωστή και ως Περαταριά όπως τη λέγανε, και τη σιδερένια του σιδηροδρόμου. Οι Τούρκοι για τη φύλαξή τους παρέταξαν τρία τάγματα, δύο πυροβολαρχίες και μία μοίρα πολυβόρου. Να σημειώσουμε πως ταυτόχρονα διεξάγονται και οι μάχοι των μαχών στα γειτονικά Γενιτσά, τα τότε Γενιτσά όπως λέγονται. Σε περίπτωση που ο όγκος του τουρκικού στρατού νικούσε στα Γενιτσά, τότε από το πλατή θα πραγματοποιούσε πυρηνική καταδίωξη στον ελληνικό στρατό. Στην αντίθετη περίπτωση θα ανατείνεζαν τις δύο γέφυρες, δίνοντας χρόνο στους ηττημένους Τούρκους των Γενιτσών να τους τοχωρήσουν χωρίς προβλήματα. Για την καλύτερη άμυνά τους, διάνοιξαν και τρεις σειρές ορυγμάτων ανατολικά των δύο γεφυρών, πέρα δηλαδή από το κουτάκι. Οι Εύζωνοι ανέλαβαν την κατάληψη της ξύλινης γέφυρας, ενώ οι 50 πρόσκοποι της σιδερένια. Στην τελευταία εκτελήθηκαν μοναδικές στιγμές αυτοθυσίας και ηρωισμού. Μάχονταν 1000 Τούρκοι με 50 Έλληνες. Προσκόπους κάτω από καταρακτώδη βροχή που εναλλάσσονταν με πυκνή ομίχλη. Η μάρχια άρχισε το πρωί στις 7 η ώρα και ολοκληρώθηκε στις 2.30 το μεσημέρι. Αρχικά ο Μαζαράκης και 15 πρόσκοποι κάτω από καταιγισμό πυρών κατόρθωσαν να διαβούν την 72 μέτρων γέφυρα αλλά και να κόψουν τα καλώδια υπονόμευσής της σκοτώνοντας και τους δύο Τούρκους στρατιώτες που το επικύρισαν. Οι Τούρκοι όμως πραγματοποιούσαν δυσαλαίες αντιπιθέσεις, φέροντας σε δύσκολη θέση τους λιγοστούς προσκόπους που είχαν αντιμετωπίσει και την έλλειψη πολεμοφοδίων. Σώθηκαν δηλαδή οι σφαίρες. Έτσι οπισθοχώρησαν στη δυτική είσοδο, από αυτή τη μεριά που φτάνει, από όπου δέχονται σκοτεινή επίθεση, μαχόμενη σχεδόν σώμα με σώμα με τις ξυφολόγες. Τότε δύο Έλληνες πολυπολιτές σύρθηκαν μέσα στις λάσπες και τα καράμια στην όχθη του ποταμού, παρόλο που δέχονταν βροχή σφαιρών και στα κρύα νερά του Λουδία. Δρόσισαν τα πολυβόλα τους που είχαν ανάψει και δεν λειτουργούσαν και γέμισαν τα ψυγεία των όπλων. Βγαίνοντας έξω και ξαναβάζοντας τις ταινίες των 250 θησυγείων, τα όπλα τους άρχισαν να βάλουν κατά του εχθρού, προκαλώντας 100 νεκρών και την πλήρη και άτακτη οπισθοχώρηση των Τούρκων προς το Κιρτζαλάρ, το σημερινό Άδερφο. Στη μάχη σκοτώθηκαν 150 Τούρκοι, ενώ από την ελληνική πλευρά οι τρεις πρόσκοποι, βρισκόμαστε εδώ στο λιμείο, και τραυματίστηκαν άλλοι 10, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο Μαζαράκης. Τα νερά του Λουδία τότε είχαν κοκκινήσει από το αίμα των νεκρών και των τραυματιών, θυμίζοντας τους παλιούς τουρκοκιώτες την προφητεία του Κοσμά του Ιτωλού όταν δίδαξε στο Γιδά. Γιατί ήρθε και δίδαξε στο Γιδά, που ήταν και τότε το κεφαλοχώρι στα χωριά του Ρουμουκιού, πως το Καρασμάκι θα πλέξει δαμάλι 2 χρονών μέσα στο αίμα. Οι τραυματίες, μεταξύ των οποίων και τρεις Τούρκοι, στάθηκαν προς περίθαλψη στο κινητό νοσοκομείο που ήταν εγκατεστημένο στο Λιανοβέλι. Ενώ οι τρεις πρόσκοποι, οι Μαυρομιχάλης, Νταβαντζής και Τσακμακόπουλος, στάθηκαν εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε, προς τιμή των οποίων ο επικεφαλής τους, ο Κώστας Μαζαράκης, με δικές του δαπάνες κατασκεύασε και τοποθέτησε το παρόν λιτό και καλέστη το μνημείο για να θυμίζει. Τώρα είναι το κινητό, γίνονται και αυτά. Για να θυμίζει στους αιώνες τη θυσία αυτών των παλικαριών για την ελευθερία του τόπου μας, της Μακεδονίας. Οι γέφυρες σύντομα επισκευάστηκαν από το μηχανικό με ξυλία που βρέθηκε άφθονη στο σταθμό του Γιδά και μεταφέρθηκε εδώ με κάρα που επιτάχθηκαν από τα γειτονικά χωριά. Και έτσι άμεσα πέρασε από το Λουδία όλη η 7η ιεραρχία και το πυροβολικό προς τον κάμπο της Θεσσαλονίκης επισπεύοντας την παράδοσή της στο ελληνικό στρατό. Εδώ έγινε τη σπουδαιότητα της μάχης στη γέφυρα του Καρασμάκη που τελεί από τη σκιά βέβαια της παράλληλης των Γενιτσών. Το 1924 εγκαταστάθηκα στο πλατή, σημά στο σταθμό, διότι το παλιό χωριό του Πλατέως, το Κιτσούκ πλατή, το μικρό πλατή δηλαδή, βρίσκονταν περί τα 3 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του σημερινού και κατελημένο από χρόνια πριν από τους Έλληνες κατοίκους του, οι πρόγονείς σας, πρόσφυγες από τον Βαρασό και τα χωριά του και αργότερα και Πόντι, οι οποίοι επί δεκαετίες είχαν ως ηρώων του χωριού το μνημείο των τριών προσκόπων.
αποδίδοντας τις πρέπουσες τιμές τόσο σε αυτούς όσο και σε όλους τους νεκρούς στους αγώνες του έθνους, συγχωριανούς σας και συνέγινες κατά τις εθνικές εορτές. Για λόγους ασφαλείας, κατά τον ΟΣΕ αλλά και για εργασίες διάφορες που γινόταν σε αυτό το χώρο, μεταφέρθηκε πίσω από το σταθμό και ξεχάστηκε και εγκαταλείφθηκε για πολλά χρόνια. Μέχρι του πριν από 3 χρόνια, ο Σύλλογος των Παρασούων έλαβε πρωτοβουλία και με τη σχετική άδεια του ΟΣΕ ξανατοποθετήθηκε στον χώρο που προϋπήρχε στην αρχική του θέση. Με δικές του δαπάνες και θελοντική εργασία των μελών του, καθαρίστηκε και καλοπίστηκε ο περιβάλλοντας χώρος. Μάλιστα, τοποθετήθηκε φωτισμός και η ενημερωτική μεγάλη επιγραφή, ώστε όχι μόνο οι διαβάτες, όπως γράφει εδώ από κάτω στο μνημείο, αλλά και οι ταξιδιώτες του τρένου στην ολιγόλεπτη στάση του σταθμού να έχουν γνώση και ενημέρωση για το μνημείο. Οφείλω λοιπόν να σας εκφράσω και δημόσια τα συγχαρητήριά μου για αυτή σας την πρωτοβουλία. Αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση σε όλους μας και για άλλα πράγματα. Δράτουμε όμως της ευκαιρίας, με αφορμή την παρουσία στη σημερινή μνητική εκδήλωση των αρχών του τόπου μας, να προτείνω την ένταξη του μνημείου στα λεγόμενα τοπόσημα για την περαιτέρω ανάδειξη και προβολή του. Συγγνώμη αν σας κούρασα, δεν ήθελα να αναφερθώ σε περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους στρατιώτες και του χρόνου με υγεία. Κατάθεση στεφάνων από τον εκπρόσωπο του Δήμου. Τον εκπρόσωπο της Περιφέρειας. Το Δημοτικό Σχολείο. Αλλιώς γυρνά το πάνω. Όχι έτσι. Όχι. Σημαίνει πάνω κάτω. Έτσι. Έλα, έτσι, έτσι. Έτσι. Τα φύλλα μπροστά. Μπράβο. Λόγω Αστερούπολη. Τον Αθλητικό Σύλλογο Καράτε Πλατέως.
Ευχαριστούμε. Θα σας παρακαλούσα σε ενός λεπτού σιγή για να τιμήσουμε τους ήρωές μας. Κλείνοντας την μικρή μας γιορτή, θα ήθελα να ψάλουμε όλοι μαζί τον εθνικό ύμνο. Ευχαριστούμε πολύ. 111 χρόνια Ελευθέρια Πλατέως.